Είμαστε κοντά σας εδώ. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Ο Λόγος των Πολίτη και στην τηλεόραση Βεργίνα Κύπρου, Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3:30 μέχρι τις 5:30. Λοιπόν, για την επόμενη ώρα και μέχρι το ρολόι να δείξει 5, κοντά μας φιλοξενούμενος ο Μάριος Ματσάκης, ιατροδικαστής, για να μιλήσουμε για το θέμα το οποίο συγκλονίζει την κυπριακή κοινωνία με την δολοφονία του Θανάση Νικολάου. Κύριε Ματσάκη, καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Καλό απόγευμα και ευχαριστώ. Πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, θα ήθελα έτσι λίγο να σας ρωτήσω για το θέμα του email σήμερα. Το έχετε διαβάσει, αντιλαμβάνομαι, το έχετε δει, έτσι. Ναι, κοιτάξτε, θα πρέπει να συνηθίσουμε να ζούμε με την απειλή των Ισλαμιστών πλέον στην Κύπρο. Και θα πρέπει να καταλάβουν αυτοί που κυβερνούν ότι πρέπει κάτι να κάνουν για την λαθρομετανάστευση και για το πρόβλημα το σοβαρότατο του Ισλαμισμού του τόπου μας. Ναι, αλλά από την άλλη όμως θα πρέπει να ζούμε με αυτό το οποίο, όπως είπατε, με αυτά τα οποία συμβαίνουν. Από την άλλη όμως, κύριε Ματσάκη, πώς θα διακινούμαστε στην ίδια τη χώρα, στην ίδια την επικράτεια της χώρας μας? Είναι καιρός να ληφθούν κάποια δραστικά μέτρα εναντίον της λαθρομετανάστευσης. Κανέναν κόμμα, εκτός από το ΕΛΑΜ, δεν έχει κάτι να προτείνει το οποίο είναι ουσιαστικό. Και πρέπει πλέον να πάρουν το μήνυμα. Γι' αυτό και εγώ αποφάσισα να ψηφίσω ΕΛΑΜ σε αυτές τις εκλογές. Πρώτη φορά το λέω δημοσία. Θα ψηφίσω ΕΛΑΜ. Διότι δεν πάει άλλο. Ναι. Δεν πάει άλλο. Κουράστηκε ο κόσμος. Ναι, αλλά αυτά τα οποία λένε περί ακρότητες κλπ. Πώς τα εκλαμβάνετε? Ποια είναι οι ακρότητες? Εδώ η Λεπέν θα είναι το πρώτο κόμμα, το κόμμα της Λεπέν. Ο εθνικισμός, μας κατηγορούν και εμένα ότι είμαστε εθνικιστές. Εγώ είμαι εθνικιστής και το λέω ξεκάθαρα. Ναι, τι θα πει εθνικιστής? Ναι. Αγαπώ το έθνος μου, αγαπώ την πατρίδα μου, αγαπώ την θρησκεία μου. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να είμαστε ΛΟΑΤΚΙ για να είμαστε φυσιολογικοί σε αυτόν τον τόπο πλέον? Ναι, αλλά το εθνικιστής όμως έχει να κάνει και με την έννοια ότι αγαπάμε την πατρίδα μας, αλλά δεν θεωρούμε ότι είναι και η μοναδική πατρίδα ή ο τόπος μας, ο οποίος είναι αξιόλογος και ο οποίος έχει αρχές και αξίες. Ένα λεπτό. Έτσι δεν είναι, κύριε Ματσάκη? Όχι, δεν συμφωνώ μαζί σου. Πες το μας. Αγαπάμε την πατρίδα μας. Εγώ θεωρώ ότι η πατρίδα μου είναι η καλύτερη στον κόσμο. Το έθνος μου είναι το καλύτερο στον κόσμο. Εγώ θεωρώ. Δεν είναι δικαίωμά μου να το θεωρώ. Θεωρείτε, ναι. Δεν εκτιμώ και σέβομαι τους άλλους. Δεν υποτυπούμε τους άλλους. Αγαπώ και σέβομαι τους άλλους. Αλλά το δικό μου το έθνος είναι το καλύτερο για μένα. Ναι. Και όποιος θέλει, ας έρθει να το συζητήσουμε. Σωστά. Εγώ προέρχομαι από το έθνος που έδωσε τα φώτα στον κόσμο όλο. Σωστά. Εδώ έχουμε τον Παρθενώνα, εδώ έχουμε τον Μέγαν Αλέξανδρο, εδώ έχουμε τον Περικλή, τον Σοφοκλή. Ποιους άλλους να πω, τον Αριστοτέλη? Σωστά, ναι. Ας έρθει άλλος να πει ότι έχει καλύτερους από εμάς. Ναι. Εκεί δηλαδή θα έρθουν οι Αμερικάνοι που έγινε το έθνος τους έγινε πριν 200 χρόνια, ενώ το δικό μας είναι 3.500-5.000 χρόνων. Με αυτή την έννοια είμαι μαζί σας και εγώ, γιατί το να θεωρώ το έθνος μου με την μακραίωνη ιστορία του ως κάτι πολύ σημαντικό και ως φάρο καθοδήγησης άλλων λαών, τότε μα δεν αυτά είμαι τα λένε οι ξένοι τα λένε αυτά για μας. Ναι. Για τους Έλληνες οι ξένοι λένε ότι είμαστε ο καλύτερος ο λαός του κόσμου. Έδωσαν τα φώτα στον κόσμο. Οι ξένοι. Πηγαίνετε σε όποιο μουσείο μεγάλο θέλετε. Πηγαίνετε στο Μουσείο της Νέας Υόρκης. Πηγαίνετε στο Βρετανικό Μουσείο. Έχουν ολόκληρα τμήματα αφιερωμένα στους Έλληνες. Στον Ελληνισμό. Στην πλούτο των αρχαίων της Ελλάδας. Και εμείς που είμαστε Έλληνες, υποτιμούμε τον εαυτό μας? Εγώ είμαι περήφανος που είμαι Έλληνας. Και όποιος Έλληνας έρθει να μου πει ότι αυτός δεν είναι περήφανος. Ναι. Αλλά όμως, κύριε Ματσάκη, και η μαγιά του Έλληνα είναι το να μπορεί να αποδέχεται βασικά και τους άλλους λαούς. Να τους αποδέχομαι, ναι. Να τους φορτώνουμε στην πλάτη και να υποφέρει ο δικός μου ο λαός, όπως γίνεται τώρα με τη λαθρομετανάστευση? Όχι. Εγώ δεν το δέχομαι αυτό το πράγμα. Θα υποφέρω, θα βασανίζεται, θα ταλαιπωρείται ο δικός μου ο λαός για να έρχονται ολόκληρες παμποριές με λαθρομετανάστες στην Κύπρο? Όχι, δεν το δέχομαι και ψηφίζω αυτούς που σκέφτονται όπως εμένα. Ναι, η γεωγραφική θέση της Κύπρου είναι τέτοια όμως, που δεν αποκλείει στο να μπορεί να εισέρχονται στην Κύπρο λαθρομετανάστες. Είμαστε ένα νησί. Υπάρχουν όμως τρόποι αντιμετώπισης του θέματος. Τι θα πει? Υπακούω σε εισαγωγικά
τι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που λέει φορτωθείτε τους εσείς, όχι εμείς, η Γερμανία, οι μεγάλες οι χώρες, η Γαλλία κλπ. Φορτωθείτε τους εσείς η Κύπρος, έστω και αν σε εσάς είναι 7 με 10% του πληθυσμού σας, ενώ στις δικές τους χώρες είναι 1%, φορτωθείτε τους εσείς και θα σας πληρώνουμε για να τους ταΐζετε. Ναι. Αλλά να τους φορτωθείτε εσείς. Αυτό το πράγμα το δέχομαι εγώ. Το δέχομαι εγώ σαν Έλληνας της Κύπρου. Όχι. Ναι. Ιδιαιτέρως όταν έχουμε το πρόβλημα με την Τουρκία για το οποίο δεν κάνουν τίποτα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τίποτα απολύτως. Μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν 20 χρόνια. Πέστε μου τι έγινε για το εθνικό μας θέμα. Αυτό που περίμενε ο Κυπριακός λαός δεν έγινε. Μηδέν. Η απαλλαγή της Κύπρου από την κατοχή. Πέστε μας τι έγινε για την καλυτέρευση της ζωής μας. Ο κόσμος είναι φτωχότερος σήμερα παρά πριν 20 χρόνια. Η ποιότητα της ζωής μας είναι χειρότερη. Ναι, δεν φταίει όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί είναι φτωχότερος. Φταίει. Συγγνώμη, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τι είναι δική μου. Τη Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι. Ναι. Αυτή δεν είναι, μας επέβαλαν. Από αυτά που μας επέβαλαν. Δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που μας έκανε το κούρεμα. Εγώ το έκανα το κούρεμα ή εσύ, φίλε Μίκη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μας κούρεψε. Ναι. Το κεφάλι θα μας πάρουν, αν τους αφήσουμε. Γιατί, ξέρεις γιατί. Εγώ έκανα 5 χρόνια ευρωβουλευτής, ξέρω τι σημαίνει στην Ευρώπη. Όταν πηγαίνουν οι δικοί μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι πρόεδροι κλπ., κάνουν έτσι. Έτσι. Οι άλλοι φωνάζουν, κάνουν, χτυπούν το χέρι τους στο τραπέζι. Εμείς καθόμαστε έτσι ραγιάδες. Διότι αυτοί δεν είναι, για μένα δεν είναι Έλληνες. Κάθονται έτσι. Ναι, ναι, εντάξει, βεβαίως. Βεβαίως, ναι, ό,τι πείτε. Πέστε μου μια φορά. Πέστε μου μια φορά που έθεσαν θέμα βέτο. Η Κυπριακή Δημοκρατία. Πέστε μου μια φορά. Όλους τους πρόεδρους που πέρασαν. Ούτε ένας. Τέλος πάντων. Μα βλέπετε με το κούρεμα πώς έγινε τότε. Και κουρεύτηκε τόσος κόσμος και μάλιστα είχε ταλαιπωρηθεί αφάνταστα. Και είχαμε αυτοκτονίες, είχαμε χίλιες δύο. Ναι. Και δεν έπεσε ούτε μια τουφεκιά. Ναι. Ούτε μια τουφεκιά. Άλλο τούτο βεβαίως. Ναι. Άλλο τούτο. Ο Έλληνας της Κύπρου έχει αποσαθρωθεί. Ναι. Δεν είναι πλέον αυτός που ήταν. Και αυτά όλα τα οποία ακούμε περί διαφθοράς κλπ. Βλέπουμε ότι τα περνάμε έτσι στο παρακάτω. Έχουμε κοντή μνήμη ως λαός. Κοίταξε να δεις. Ο μέσος Κύπριος πολίτης, μετά από όλα όσα έχει υποστεί, είναι πλέον ένα άβουλο πλάσμα. Ο μέσος. Υπάρχουν όμως και πολλές εξαιρέσεις. Ευτυχώς. Ευτυχώς που υπάρχουν. Εντάξει. Και ελπίζω ότι σιγά σιγά θα αναστηθεί ο μέσος Κύπριος πολίτης. Θα αναστηθεί. Με ποιο τρόπο όμως θα αναστηθεί. Με ποιο τρόπο. Δηλαδή ποιο θα είναι το ένασμα της... αναστηθεί ο ίδιος ο Κύπριος. Ένας τρόπος είναι να μαυρίσει τα παραδοσιακά κόμματα. Γιατί αυτά φταίνε. Φταίνε. ΑΚΕΛ, ΔΙΣΥ, ΔΥΚΟ, τούτα τα παραδοσιακά κόμματα. Φταίνε αυτοί. Ήσασταν όμως ευρωβουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος, έτσι παλαιότερα. Και με διώξαν. Δεν με διώξαν. Με διώξαν, διότι κατέβασα την τουρκική σημαία. Δεν θυμάστε τι έγινε. Επειδή κατέβασα την τουρκική σημαία από ένα φυλάκιο των Τούρκων που προέλαβαν μέσα στην νεκρή ζώνη και το πήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έκανα θέμα ολόκληρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να μάθουν τι συμβαίνει στην Κύπρο, το κόμμα μου με έδιωξε. Ούτε με συνοπτικές διαδικασίες, ούτε καν με δίκασαν, ούτε καν άκουσαν. Ναι. Γιατί. Τέλος πάντων, γιατί είναι. Μην ανοίγεις αυτό το θέμα, φίλε Μίκη. Εντάξει. Λοιπόν. Είναι ζούγκλα εδώ. Είναι ζούγκλα. Να περάσουμε. Λόγω κομμάτων. Λόγω κομμάτων είναι ζούγκλα. Τα κόμματα λένε ότι είναι κύτταρα της δημοκρατίας. Δημοκρατίας είναι κύτταρα του καρκίνου. Μεταστατικού καρκίνου. Εντάξει. Το πώς. Θα περάσουμε σε μια εποχή δικτατορίας, χωρίς κόμματα, χωρίς αντίλογο. Όχι, αλλά πρέπει να αλλάξουμε. Πώς φαντάζεστε εσείς το πολιτικό σύστημα μιας χώρας. Χρειάζεται να γίνει χημειοθεραπεία στα κόμματα. Να σκοτωθούν τα νεκρά, τα καρκινοματικά και να μείνουν τα ζωντανά, τα καλά. Έχουν ανακαλυφθεί τέτοια φάρμακα για χημειοθεραπεία των κομμάτων. Θα ανακαλυφθούν. Αύριο που θα φάνε ένα γερό μπάτσον από τους ψηφοφόρους, τα μεγάλα τα παραδοσιακά κόμματα, που θα ψηφίσει ο κόσμος εθνικιστικά κόμματα, το Εθνικιστικό Κόμμα, το ΕΛΑΜ, αύριο που θα ψηφίσει ο κόσμος ΕΛΑΜ και θα έρθει το τρίτο κόμμα της Κύπρου, θα δεις τι θα γίνει. Πώς προβλέπετε, τι θα γίνει δηλαδή, θα έχουμε ανακατατάξεις στα μεγάλα κόμματα. Σαφέστατα. Δεν βλέπεις ήδη. Τρέχουν και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Έχετε, παραδοσιακά κόμματα. Έχετε συγκεκριμένες πληροφορίες ότι φοβούνται το αποτέλεσμα.
Τι πληροφορίες, δεν βλέπεις τι γίνεται. Καθημερινά όλοι ενώθηκαν τώρα, όλοι εναντίον του ΕΛΑΜ. Όλοι εναντίον του εθνικισμού. Το ονομάζουν τον εθνικισμό άκρα δεξιά. Το να είσαι εθνικιστής, σε λένε ότι είσαι ακραίος, δεξιός και κακός. Και ότι είσαι κίνδυνος. Δεν βλέπετε τις ταπέλες που βάζουν, τις διαφημίσεις που βάλουν. Να αποφύγεις, να μην γίνεις τους ακραίους, τους δεξιούς, τους φασίστες, τους εθνικιστές, αυτούς που αγαπούν το έθνος τους, τους πραγματικούς πατριώτες, τους λένε φασίστες. Ναι. Το ΑΚΕΛ και το ΟΔΙΣΥ και όταν μπλέκονται όμως κάποια κόμματα με άλλα κόμματα, ακραία κόμματα άλλων χωρών. Για παράδειγμα τη Χρυσή Αυγή, πώς θα το πούμε. Χρυσή Αυγή καταδικάστηκε. Πώς το βλέπετε εσείς, κύριε Ματσιάκη. Μίγη μου, η Χρυσή Αυγή καταδικάστηκε. Ήταν ένα κόμμα το οποίο ήταν. Πώς το ονόμασαν. Εγκληματική οργάνωση. Καταδικάστηκε, πάει, τελείωσε. Ναι. Δες όμως το κόμμα της Λεπέν στη Γαλλία. Ναι. Πρώτο κόμμα. Πρώτο κόμμα. Όλες οι δημοσκοπήσεις, διπλάσια τα ποσοστά που παίρνει στις δημοσκοπήσεις. Από το κόμμα του Μακρόν. Διπλάσια. Ναι. Ο Μακρόν είχε εξουσία εδώ και τόσο καιρό. Οπότε υπήρχε έτσι. Είναι λογικό να έχει πέσει. Να έχει τα μισά από το, ναι. από το η Λεπέν. Τα ναι. μισά. Και πρόκειται για τη Λεπέν, ναι, η οποία είναι ένα προδεξιό κόμμα. Γιατί, διότι δες τι γίνεται στις πόλεις της Γαλλίας με τους λαθρομετανάστες και με όλους αυτούς που κουβάλησαν από την Αφρική. Δες τι γίνεται. Η εγκληματικότητα. Τι ναι. που έχει πάει στα ύψη εγκληματικότητα. Δες τι γίνεται στις σκανδιναβικές χώρες. Αλλάζουν τα πράγματα. Συνεχώς αλλάζουν. Ο κόσμος άρχισε πλέον να καταλαβαίνει τι του γίνεται και να θέλει να ελέγχει τον τόπο του, την πατρίδα του. Άρα κύριε Ματσιάκη, τώρα βεβαίως είστε εδώ για ένα άλλο θέμα το οποίο θα αγγίξουμε, ναι. αλλά μια και το αναφέρετε διάφορα. Άρα, εσύ με όθησες να αναφέρω. Εσύ με όθησες. Εγώ ήρθα εδώ για να μιλήσω για ιατροδικαστική ναι. και εσύ για με αυτή η εσωστρέφεια βασικά νιώθετε ότι κινδυνεύει και η ίδια η ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σαφέστατα κινδυνεύει. Το λένε ήδη. Ήδη το λένε. Τα κόμματα που είναι μέσα. Και ορισμένα από τα κόμματα. Το ΑΚΕΛ. Το ΑΚΕΛ είναι αντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Ήταν ανέκαθεν εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα λένε, αν ψηφίσετε εμάς να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι. να βοηθήσουμε να κάνουμε ρακιάσματα. Αφού είναι εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι κακό. Εγώ είμαι υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Αλλά πρέπει να αλλάξει. Όπως είμαι υπέρ του Γενικού Σχεδίου Υγείας, ναι. αλλά θέλω να αλλάξουν πράγματα. Και στην Κύπρο, όταν θέλεις να αλλάξεις κάτι, νομίζω ότι είσαι εναντίον του. Ναι. Δηλαδή, να θέλω να γίνει καλύτερη η Ευρώπη δεν σημαίνει ότι είμαι εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Έχει πολλά καλά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάρα πολλά όταν καλά. Όταν λέμε ότι θέλουμε να βελτιώσουμε αλλά τον νόμο περιθανατικών ανακριτών, για παράδειγμα, σημαίνει ότι πρέπει να εξυγχρονίσουμε τον νόμο αυτόν, ο οποίος είναι του 1940. Μάλιστα. Έτσι. Σαφέστατα. Το ίδιο πράγμα. Δεν σημαίνει ότι είμαστε εναντίον να υπάρχει νόμος για τις θανατικές ανακριτές. Λοιπόν, πέστε μας για τον νόμο αυτό των περιθανατικών ανακριτών, γιατί μου έκανε εντύπωση. Είναι ένας νόμος του 1940, ναι. Ο οποίος δεν έχει να κάνει με τίποτα με τις σημερινές εποχές. Μάλιστα. Κοίταξε να δεις, Μίγκη. Γενικά, ο τομέας της διερεύνησης των θανάτων, των αιτιών θανάτων στην Κύπρο, ανήκει στην παλαιολιθική εποχή. Τόσο παλιά. Ναι, είναι πολύ παλιά. Έχουμε αυτόν τον νόμο, ο οποίος ούτε καν μιλάει για ιατροδικαστή. Η λέξη ιατροδικαστής δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτόν τον νόμο. Λέει ότι οποιοδήποτε γιατρός μπορεί να λάβει εντολή από τον κυβερνήτη, τον θανατικό ανακριτή και να κάνει νεκροψία. Οποιοδήποτε γιατρός. Οποιοδήποτε γιατρός. Ναι, οποιοδήποτε γιατρός λέει. Οποιασδήποτε ειδικότητας. Ναι, οποιοδήποτε medical ιατρικός πρακτήρας. Το λοιπόν. Δεύτερον, ένα μεγάλο μέρος αυτού του νόμου ασχολείται με το τι θα κάνει ο γιατρός που θα κάνει νεκροψία σε ένα άτομο που απαρχονίστηκε. Εντάξει. Και λέει πώς θα κάνει τη διαδικασία και λέει και πόσα θα πληρωθεί. Και λέει, ξέρω εγώ, θα πληρωθεί, λέει, δεν θυμάμαι τώρα, 5 σελήνια και 3 γρόσια. Εντάξει. Αυτός είναι ο νόμος που έχουμε αυτή τη στιγμή. Αυτός είναι ο νόμος που έχουμε ενισχύει τώρα. Ναι, αυτός ισχύει αυτή τη στιγμή. Δεύτερον, στην Κύπρο, αγαπητέ Μίκη, δεν έχουμε θανατικούς ανακριτές. Αυτό το coroner που ακούμε της Αμερικής, της Αγγλίας κλπ. Ναι, δεν υπάρχει. Λοιπόν, δεν υπάρχει στην Κύπρο. Βαφτίσαμε, ερχόμαστε και βαφτίζουμε κάποιους επαρχιακούς δικαστές ότι είναι θανατικοί ανακριτές. Εντάξει. Αλλά ο θανατικός ανακριτής στην Αγγλία και στην Αμερική
Δεν κάνει άλλη δουλειά. Αυτή είναι η δουλειά του. Είναι θανατικός ανακριτής, είναι coroner. Έχει μάθει, έχει εκπαιδευτεί να είναι θανατικός ανακριτής. Ναι. Στην Κύπρο παίρνουμε ένα επαρχιακό δικαστή, μια δικαστήνα, λέμε: α, είσαι θανατικός ανακριτής εσύ. Τον μήνα θα είσαι εσύ. Τον άλλο μήνα θα είναι άλλος. Τον άλλο μήνα είναι διαφορετικές οι ειδικότητες και διαφορετικές οι γνώσεις ενός θανατικού ανακριτή από ένα δικαστή. Και πάω, εγώ, δικαστή, και πάω εγώ στο δικαστήριο σε μια θανατική ανάκριση και μπορεί ο θανατικός ανακριτής σε εισαγωγικά να μην ξέρει τι θα πει έφραγμα. Να μην ξέρει τι θα πει εγκεφαλικό επεισόδιο. Πρέπει να κάτσω να του εξηγήσω. Να μην ξέρει τη διαφορά μεταξύ φλέβας και αρτηρίας. Και πρέπει να του εξηγήσω εγώ. Τώρα, πώς αυτός ο άνθρωπος θα βγάλει ένα σωστό συμπέρασμα. Και το επιπλέον είναι η μεγάλη ταλαιπωρία που υπόκεινται οι συγγενείς. Ναι. Τους παίρνουν. Αυτή είναι η χειρότερη μορφή ψυχολογικής πίεσης την οποία μπορεί να υπάρξει. Τους παίρνουν οι θανατικές ανακρίσεις. Που όπως είπα, δεν είναι θανατικές ανακρίσεις πραγματικά, γίνονται μέσα σε ένα επαρχιακό δικαστήριο. Στο ίδιο δικαστήριο, με τον ίδιο δικαστή που δικάζει έναν κλέφτη, έναν απατεώνα, έναν που μεταφέρει ναρκωτικά κλπ., ο ίδιος δικαστής, σαν μέρος της διαδικασίας, λέει: α, τώρα θα κάνουμε και τη θανατική ανακρίση. Πώς ήταν τη θανατική ανακρίση τελευταία που αφορά τον Θανάση Νικολάου? Αυτό που έγινε με τον Θανάση. Είναι απόδειξη πόσο σαθρό είναι το σύστημα των θανατικών ανακρίσεων. Είχαμε για ένα θάνατο, είχαμε τρεις θανατικές ανακρίσεις. Ναι. Τρεις. Και οι τρεις έβγαλαν διαφορετικό πορίσμα. Με τρεις διαφορετικούς θανατικούς ανακριτές, έβγαλαν διαφορετικά πορίσματα. Εκ διαμέτρου αντίθετα το ένα με το άλλο. Βεβαίως, οι δύο ήταν πριν από την εκταφή των λειψάνων του Θανάσιου. Άσχετο. Εγώ βλέπω ότι έβγαλαν εντελώς διαφορετικά πορίσματα. Η πρώτη και η δεύτερη ήταν για τα ίδια πράγματα που συζητούσαν. Ναι. Εντελώς διαφορετικά πορίσματα. Τρεις διαφορετικές θανατικές ανακρίσεις. Αν δεν ήταν η μάνα του Θανάση, που είναι μια πολύ μαχητική, δυναμική γυναίκα, αν δεν ήταν αυτή, ίσως να μέναμε στην πρώτη θανατική ανακρίση. Έτσι, ένα πορίσμα. Ή τη δεύτερη. Εντάξει, φτάσαμε στην τρίτη τώρα. Λοιπόν. Αύριο μπορεί να γίνει η έφεση και να ακυρωθεί. Ακόμη δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Εντάξει, διότι ακούγεται ότι ο ιατροδικαστής που είναι στην υπόθεση θα κάνει έφεση, λέει. Ναι. Αν κάνει έφεση, μπορεί να ακυρωθεί και η τρίτη και να πάμε σε τέταρτη θανατική ανακρίση. Ναι, αλλά πρόλαβε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και έχει ορίσει ποινικούς ανακριτές. Τους δύο ποινικούς ανακριτές. Τι σχέση έχει αυτό? Έχει προκαταλάβει βασικά κάποια γεγονότα. Εγώ δεν είμαι νομικός, εγώ είμαι γιατρός. Αλλά. Εάν υπάρχει το ενδεχόμενο να μπορεί να κάνει έφεση ένας ο οποίος έχει έννομο συμφέρον στη θανατική ανάκριση, τότε θα κάνει την έφεση του. Ναι. Δεν θα σταματήσει ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος τι σχέση έχει? Ο πρόεδρος μπορεί να διορίσει όποιο θέλει. Ο Γενικός Εισαγγελέας. Ο Γενικός Εισαγγελέας αντιλαμβάνομαι ότι δήλωσε ότι δεν θα κάνει έφεση. Αλλά τώρα γιατί και πώς δεν εξήγησε, αλλά είπε ότι δεν θα κάνει. Αλλά μπορεί να κάνει ο ιατροδικαστής. Ναι. Και μπορεί ο Γενικός Εισαγγελέας ξεπιτίδες να είπε ότι θα κάνει, αλλά να στηρίξει να κάνει κάποιος άλλος. Ναι. Εξ ονόματος του σε εισαγωγικά. Αυτό ακυρώνει τις ανακρίσεις από τους ποινικούς ανακριτές. Όμως, πρωτού προχωρήσουμε να συζητήσουμε για αυτό το θέμα, να πω ποια ήταν η δική μου η εμπλοκή για να ξέρει και ο κόσμος που ακούει. Να πείτε. Εγώ δεν είχα καμία ανάμειξη στην υπόθεση όταν έγινε. Ο θάνατος έγινε. Το 2005. Το 2005. Ναι. Εγώ αναμίχθηκα σε αυτή την υπόθεση 7 χρόνια αργότερα, το 2012, 12. Όταν το Υπουργικό Συμβούλιο, εκ μέρους του Υπουργού Άμυνας, μου ζήτησε να δω τα χαρτιά της υπόθεσης, και να πω τη γνώμη μου ως προς το τι νομίζω για αυτή την υπόθεση. Όντως, μελέτησα όλα τα χαρτιά και έδωσα μια πολυσέλιδη έκθεση στο Υπουργείο Άμυνας. Στην έκθεση αυτή έλεγα πρώτον ότι δεν μπορώ να προσδιορίσω το αίτιο θανάτου με τα δεδομένα που είχα τότε, πριν την εκταφή, Δεύτερον, ότι δεν μπορούσα να αποκλείσω την εγκληματική ενέργεια. Mm. Και τρίτον και το πιο σοβαρό, ότι θεωρούσα ότι είναι μια ελλιπής, πλημελής διερεύνηση αυτού του θανάτου. Έγιναν σοβαρότατα λάθη. Ναι. Βάσει των δεδομένων που είχατε εσείς. Βάσει των δεδομένων που είχα το 12. Ναι. Το 12, πριν τα υπόλοιπα. Λοιπόν, επί τη βάση αυτής της έκθεσης και των ευρημάτων μου, η οικογένεια
πήγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο επιβεβαίωσε τη γνώμη μου. Μερικά χρόνια αργότερα, το 20, ναι. Δηλαδή 8 χρόνια μετά, όταν εκδίκασε την υπόθεση, βρήκε ότι όντως έγινε πλημελής διερεύνηση του περιστατικού αυτού και καταδίκασε την Κυπριακή Δημοκρατία. Ναι. Και τους είπε πρέπει να κάνετε διερεύνηση. Με αυτά τα δεδομένα, ο Γενικός Εισαγγελέας δεν είχε επιλογή, διέταξε να γίνει εκταφή. Τώρα, τι έγινε με την εκταφή. Εγώ βοήθησα στην εκταφή γιατί μου το ζήτησε η οικογένεια και βοήθησα απλώς πρακτικά να γίνει. Εγώ έκανα βασικά την εκταφή των Λειψάνων, διότι οι ιατροδικαστές που διόρισε η οικογένεια η πρώτη φορά ήρθαν. Μετά από τόσα χρόνια και μετά την εκταφή των Λειψάνων, κύριε Ματσάκη, είχετε βρει κάποια. Έχετε εντοπίσει κάποια ευρήματα τα οποία σας προβλημάτισαν. Ολοκληρώσω, θα καταλάβει. Οπότε, εγώ πλέον δεν είχα καμία ανάμειξη σαν ιατροδικαστή στην υπόθεση. Δηλαδή, εμένα η ανάμειξή μου, η γνωμάτευσή μου ίσχυε μέχρι το 12. Από το 12 και μετά, αυτά που ξέρω είναι αυτά που διαβάζω στις εφημερίδες και ακούω από τα ράδια. Οπότε, δεν μπορώ εγώ σαν ιατροδικαστής να σχολιάσω ή να δώσω μία αντικειμενική άποψη, διότι δεν γνωρίζω τα δεδομένα. Ναι, αλλά όμως στην έρευνά σας, στην έκθεση που σας που είχατε αναλάβει, που σας είπε το Υπουργείο Άμυνας για να αναλάβετε, είχατε εντοπίσει εσείς κάποια στοιχεία. Εγώ τα στοιχεία τα εντόπισα, είναι αυτά που σας είπα στην έκθεσή μου και επιβεβαιώθηκαν από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τώρα, τι έγινε μετά, τα γνωρίζω από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Δεν έχω ιδίαν γνώση. Ζήτησα σε δημόσιες δηλώσεις μου από την κυβέρνηση να μου αναθέσει, εφόσον σταμάτησα μέχρι το 12 με όλα τα δεδομένα, τώρα υπάρχουν άλλα δεδομένα, εφόσον τότε ενήργησα σαν ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας εκ μέρους της κυβέρνησης, να μου αναθέσει να δω τα νέα στοιχεία και να δώσω την άποψή μου τι συμβαίνει σήμερα με τα νέα στοιχεία. Δεν μου ούτε καν ένα τηλέφωνο δεν με πήραν. Ούτε ναι. Καν ένα τηλέφωνο. Ναι. Τώρα, βέβαια, κύριε Ματσάκη, έχετε αναφερθεί στον νόμο περί θανατικών ανακριτών, ναι. Και είχαμε δει στο παρελθόν τις δικές σας γνωματεύσεις για διάφορα περιστατικά. Ένα περιστατικό που θυμάμαι ήταν εκείνο με την Συμπέτα του Ρωμιού, ναι. Μαζί με το ζευγάρι εκείνο και με το ότι στην αρχή θεωρήθηκε ότι ήταν μια δολοφονία της κοπέλας, ενώ ναι. Τελικά δεν ήταν. Και σε άλλες περιπτώσεις, στην περίπτωση των σκύλων στην Πάφο κλπ. Πόσο σημαντική είναι πραγματικά η θανατική ανάκριση και ποια στοιχεία θα πρέπει να περιλαμβάνει μια θανατική ανάκριση για να είναι εξόχως αντικειμενική, πραγματική, που να είναι υποβοηθητική για την τελική έκβαση ενός περιστατικού. Ναι. Η θανατική ανάκριση είναι η διαδικασία που γίνεται για να εξακριβωθούν τα εξής. Πρώτον, ποιος ήταν το άτομο που πέθανε. Μπορεί να φαίνεται παράξενο, αλλά είναι σημαντικό. Ποιος, πότε πέθανε ακριβώς, πού πέθανε και υπό ποιες συνθήκες. Δηλαδή να πει το αίτιο θανάτου και να πει αν υπάρχει περίπτωση εγκληματικής ενέργειας. Οπότε αυτό το πράγμα, αυτή η διαδικασία όλη ονομάζεται θανατική ανάκριση. Είναι κάτι που ξεκινάει από τη στιγμή που ανεβρίσκεται ένα πτώμα και δίδεται η εντολή να γίνει νεκροψία και τελειώνει με το πόρισμα του θανατικού ανακριτή. Το επίκεντρο αυτής της διαδικασίας είναι ο ιατροδικαστής. Είναι ο ιατροδικαστής που θα κάνει την αυτοψία και θα κάνει την νεκροψία και θα κάνει τις εξειδικευμένες εξετάσεις που χρειάζονται κλπ. Και θα δώσει το δικό του συμπέρασμα όσον αφορά το αίτιο θανάτου. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ο θανατικός ανακριτής μπορεί να το δεχτεί, μπορεί να μην το δεχτεί. Ναι. Μπορεί να υπάρχουν δύο και τρεις ιατροδικαστές σε μια υπόθεση. Και να δίνει διαφορετικές απόψεις. Ναι, και να πει: εγώ δέχομαι τον τούτον και δεν δέχομαι τον άλλον. Εντάξει, το λοιπόν. Οπότε το σημαντικό είναι η ιατροδικαστική υπηρεσία της Κύπρου. Εγώ ήμουν ο πρώτος ιατροδικαστής της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ήρθα στην Κύπρο το τέλος του 1993, ξεκίνησα 1η Ιανουαρίου του 1994 και μάλιστα όταν ήρθα στην Κύπρο. Προτού ακόμη διοριστώ κανονικά σαν ιατροδικαστής και ήμουν μόνος, ένας ήμουν. Προτού διοριστώ, έγινε η υπόθεση της χλώρακας. Ναι. Η επίθεση στην ομηρία
εκεί του νεαρού που πήρε μια κοπέλα κλπ. Τέλος πάντων, να μην μπούμε σε λεπτομέρειες. Ναι, και λοιπόν, και έγινε τη νύχτα των Χριστουγέννων. Εγώ ήρθα για να γιορτάσω τα Χριστούγεννα στην Κύπρο. Επέστρεψα από την Αγγλία όπου σπούδασα για να κάνω τα Χριστούγεννα με την οικογένειά μου. Και έτυχε αυτή η υπόθεση εκείνη την νύχτα. Οπότε ξεκίνησα από εκείνη την υπόθεση βασικά ερχόμενος στην Κύπρο. Ναι. Λοιπόν, αργότερα ήμουν ο μόνος ιατροδικαστής. Ξεκίνησα να αλλάξω κάποια πράγματα. Τα νεκροτομεία ήταν χάλια μαύρα, οι νεκροτόμοι δεν ήξεραν να κάνουν νεκροτομές, οι αστυνομικοί δεν ήξεραν να χειριστούν υποθέσεις. Βάστε πιάνον τελεία για να ακούσουμε και φίλους τηλεθεατές. Μάλιστα. Παρακαλώ, καλησπέρα να ακούσουμε εδώ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Σχετικά για αυτόν το θέμα που ταλανίζει την Κύπρο τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 19, πολύ έντονα όμως με την απόφαση του δικαστηρίου. Νομίζω, καλά είπε και ο κύριος Μαρτσάκης προηγουμένως και σε άλλη εκπομπή, ότι είναι φανερό το λάθος που ξεκίνησε από την αρχή. Δηλαδή, από την έξεση του ιατροδικαστή Πασαλογανοτόμου, κύριο Σαβριάνο. Άρα για μένα, ξεκινά από εκεί και θα βρεθεί το νήμα από πού πήρε εντολές για να παραβλέψει, να παραποιήσει τα στοιχεία ότι ήταν δολοφονία. Και από εκεί αυτά θα ξεκινήσει, θα ονομάσει. Γιατί δεν είναι δυνατόν κάποιος πατρογανατόμος ή ιατροδικαστής να κάνει τόσο σοβαρό λάθος. Είναι αδιανόητο ένας ιατροδικαστής είναι δυνατόν να πει ότι είναι αυτοκτονία που έπεσε το παιδί από το 20-30 μέτρα και να μην έχει κάποιος πάθημο. Μα για όνομα του Θεού. Άρα είναι ολοφάνερο ποιος τον εδιόρισε και ποιος προσπάθησε να καλύψει. Ξεκινώντας από εκεί, θα βρουν και πιστεύω και τους αυτούργους και τους δολοφόνους. Επίσης η κυρία Κακογιάννη νομίζω είπε ότι είναι αριστερόχειρα. Για να το πει σημαίνει λόγω της πείρας της, πιστεύω δεν είμαι ιατροδικαστής, εγώ ούτε νομικός, από εκεί θα είναι πιο εύκολο να βρεθούν και οι δολοφόνοι του. Δηλαδή, και επίσης έναν άλλο παππού που βγαίνουν από τα κανάλια διάφοροι, τι κυβερνούσαν εκείνον τον καιρό από το 2005, γιατί δεν έκαναν κάτι και ορίονται τώρα ότι δείσαν φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος. Από τον κύριο Σταυριανό, τον ιατροδικαστή, ξεκίνησε το κακό. Τι του έδωσαν τις εντολές, τι του έδωσαν τις εντολές να αναλάβει εκείνον το θέμα. Άρα ήξερε ποιος ήθελε να καλύψει. Ο κύριος Ματσάκης μπορεί να γνωρίζει να μας πει, γιατί δεν γνωρίζω εγώ, ποιος καλεί κύριε Ματσάκη μου τον ιατροδικαστή ή τον πασχαλονοτόμο όταν είχε κάποιον έγκλημα. Το κράτος, υπουργός, κόμματα, ποιος τον κάλει. Άρα αυτός που τον κάλεσε θα είχε υπόψη τότε τα δολοφονία και τον επίεσε και έκανε την έξεση ότι ήταν αυτοκτονία. Άρα πρέπει ο πρώτος που πρέπει να πάει μέσα είναι ο κύριος Σταυριανός με την έξεση που έκανε ότι ήταν αυτοκτονία. Για όνομα του Θεού, είναι επικίνδυνο στο επάγγελμα. Είτε προσπάθησε να καλύψει, είναι ανίδιο στο επάγγελμα του. Αυτά έχω να πω, δεν χρειάζεται από περισσότερα. Καταλάβετε τι εννοώ και ποια κόμματα κυβερνούσαν από το 5 μέχρι το 8, 8 μέχρι το 13. Και τώρα ορίονται, φταίει η εισαγγελία, φταίει ο Α ή ο Β. Κύριε, ανάλογα με τα ευρήματα που έδωσε ο τροδικαστής, βαστήκα τα λασθασμένα ευρήματα κατά γνώμη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα να έχετε. Τον κύριο Ματσάκη, ευχαριστώ πολύ. Στο 25-250-900 μπορείτε να πάρετε εδώ. Μαζί μας έχουμε τον Μάριο Ματσάκη, είναι ιατροδικαστής. Πώς σχολιάζετε όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν? Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να σχολιάσω, να επισέλθω σε λεπτομέρειες της υπόθεσης, γιατί εγώ ενήργησα σαν ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας μέχρι το 12 και μπορεί να κληθώ και τώρα να ενεργήσω σαν ανεξάρτητος ή μπορεί να κληθώ να μαρτυρήσω στο δικαστήριο. Ναι. Οπότε, για να διαφυλάξω την αμεροληψία μου, δεν μπορώ να σχολιάσω την υπόθεση αυτή και τις λεπτομέρειες. Εδώ είσαι ιατροδικαστής, όπως κύριε Ματσάκη. Ένα λεπτό μην γίνει. Όμως μπορώ να σχολιάσω γενικά τι γίνεται. Γενικότερα, βέβαια. Λοιπόν, πρώτα, για τη δουλειά την οποία κάνετε. Ναι, και τα γεγονότα. Όχι, και κάποια γεγονότα. Λοιπόν, ο ιατροδικαστής τότε που έκανε την υπόθεση αυτή, ο κύριος Σταυριανός, ενεργούσε εκ μέρους της κυβέρνησης. Ναι. Ήταν διορισμένος επί συμβάσει σαν ιατροδικαστής της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εμένα με είχε αναπολύσει ο Υπουργός Υγείας τότε που τσακωθήκαμε για άλλη υπόθεση που πήγε στραβά και αν δεν αναμειγνύομουν εγώ θα έμπαινε στη φυλακή ένας αθώος, ο Αναβάτης, στην Έγκομη. Ναι. Άγιο Δομέτιο μάλλον. Άλλη υπόθεση αυτή, μεγάλη. Μεγάλο λάθος των ιατροδικαστών που έφερνε η κυβέρνηση.
και έφερε μάλιστα και έναν από την Ελλάδα και έκαναν όλοι τα κάνανε. Ναι, θυμάμαι την περίπτωση. Λοιπόν, οπότε, με τον Έλληνα, τώρα, ποιο διορίζει τον ιατροδικαστή. Εδώ είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα. Η ιατροδικαστική υπηρεσία πού ανήκει. Αυτή τη στιγμή η ιατροδικαστική υπηρεσία ανήκει στο Υπουργείο Υγείας. Δεν έπρεπε να ανήκει στο Υπουργείο Υγείας. Η ιατροδικαστική υπηρεσία έπρεπε να είναι ένα ανεξάρτητο όργανο, ένα ανεξάρτητο τμήμα, που ίσως θα έπρεπε να ανήκει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, αλλά να έχει ανεξαρτησία, όχι στο Υπουργείο Υγείας. Και παράδειγμα, ο ιατροδικαστής καλείται πολλές φορές να εξετάσει μια υπόθεση στην οποία υπάρχει θέμα ιατρικής αμέλειας. Ιατρικής αμέλειας πολλές φορές εναντίον γιατρών του δημοσίου. Ναι. Αφού είδος ανήκει στο δημόσιο. Ναι. Πώς είναι δυνατόν να έχει διαδιαβολική. Και τα λέω, αυτά τα πράγματα εγώ τα λέω εδώ και 30 χρόνια. Έβγαλε η γλώσσα μου μαλλιά να τα λέω. Χρειάζεται γενική αναδιοργάνωση. Εγώ όταν είπατε για το νόμο περιθωρητικών ανακριτών που πείτε, είναι του 40, τότε τι περιμένεις για άλλα πράγματα, κύριε Ματσάκη. Θα μου πείτε, κύριε Ματσάκη, εσύ τα λες και λοιπά, διετέλεσες και βουλευτής. Τι έκανες για αυτό το θέμα. Έκανα πρόταση νόμου. Έκανα πρόταση νόμου για να αλλάξω τον περιθωρητικό ανακριτών νόμο. Και τι έγινε. Είναι στα ράφια της, στα συρτάρια της Βουλής ακόμη. Γνωρίζουν γιατί θα πρέπει να αλλάξει ο νόμος περί θανατικών ανακριτών. Το γνωρίζουν. Το γνωρίζει η εισαγγελία. Έχω δει όλους τους γενικούς εισαγγελείς σχεδόν από τότε. Και υπουργούς και όλους. Τους θέτω το ίδιο θέμα. Το λέω. Πήγα και στη Βουλή. Εκτός από τότε που το έλεγα σαν βουλευτής και αργότερα, όταν εξετάστηκε το θέμα τούτον και πήγα, έτυχε να με καλέσουν, όταν με κάλεσαν, πολλές φορές δεν με καλούσαν, τους τα ξανάπα. Ναι. Και όλοι είπαν ότι σε μερικούς μήνες θα το κάνουμε. Έχει 25 χρόνια ακόμη θα το κάνουμε. Κύριε Ματσάκη, εκείνο που κάνει εντύπωση και εκείνο το πιο πιθανό να προκαλεί το αίσθημα των πολιτών είναι το γεγονός ότι συμβαίνει ένα γεγονός. Το γεγονός του Θανάση, το γεγονός του ζευγαριού στην Πέτρα του Ρωμιού, το γεγονός της Στρόβολος, στο Στρόβολο. Ο διπλός φόνος στο Στρόβολο. Ακριβώς, στην Πάφο με τους χείλους κλπ. Πώς είναι δυνατόν, πώς θα εμπιστεύεται βασικά το ίδιο το κοινό, η ίδια κοινωνία, όταν δεν έχουμε μια σταθερή περιστατωμένη τεκμηρίωση των συνθήκων θανάτου ενός ανθρώπου. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ερώτημα. Βεβαίως δεν μηδενίζω τα πράγματα. Ναι, δεν μηδενίζεται, αλλά υπάρχουν όμως περιστατικά τα οποία μηδενίζονται από μόνα τους λόγω της ανεπάρχειας ανθρώπων που πιθανόν να εξέτασαν, να έκαναν την αυτοψία στις συγκεκριμένες περιπτώσεις. Εντάξει. Αυτό είναι ένα σχόλιο που μπορεί να γίνει και ανεπάρκεια των διαδικασιών της διερεύνησης. Ναι. Αυτό δεν υπάρχει κάτω. Η διαδικασία δεν έχει να κάνει με τη γνώση του. Σίγουρα. Εκείνου σίγουρα. Που κάνει την αυτοψία. Μάλιστα. Και πρέπει να υπάρχει έλεγχος της ποιότητας. Ολόκληρη η ιατρική επιστήμη στην Κύπρο δεν ελέγχεται. Δεν ξέρετε ότι δεν ελέγχεται. Βεβαίως το ξέρω. Ας την ιατροδικαστική που θα πούνε, τι μιλάς τώρα για την ιατροδικαστική, επειδή είσαι ιατροδικαστής. Ας πάρουμε την γενική χειρουργική. Υπάρχει κανένας που ελέγχει ένα γενικό χειρουργό? Όχι. Αν ξέρει ή αν κάνει καλά την δουλειά του. Το έχουμε θέσει εδώ στην εκπομπή. Έκαναμε γενικό. Ούτε τις επιτυχίες ούτε τις αποτυχίες ενός χειρουργού. Μίκη, έκαναμε γενικό σχέδιο υγείας και έλεγχον της ποιότητας της παροχής ιατρικής φροντίδας στον τόπο μας δεν έχουμε. Ναι. Και το φωνάζω εγώ και μου λένε είσαι εχθρός του γεσί. Μα είμαι εχθρός του γεσί επειδή θέλω να υπάρχει έλεγχος. Ναι. Είναι εχθρός. Βέβαια, έχουμε και το θέμα του γενικού εισαγγελέα, του γενικού ελεκτή, ο οποίος κάνει ελεγχόν και είδες τι του κάνουν. Ναι. Είδες τι προσπαθούν να του κάνουν. Οπότε προσπαθεί να κάνει έλεγχο στην Κύπρο, δαιμονίζεσαι. Όλοι είσαι δαίμονας, είσαι σατανάς. Έλεγχο, διότι δεν θέλει κανένας να ελέγχεται στην Κύπρο. Ξέρεις, ναι. Στην Κύπρο είναι μια ζούγκλα. Αν δεν το έχεις καταλάβει. Συγγνώμη που το λέω, είναι μια ζούγκλα. Και ο περισσότερος κόσμος, το μόνο που ενδιαφέρεται είναι να αρπάξει. Αρπάξει. Εντάξει, είναι οπότε, ένα μεγάλο θέμα όσον αφορά για το θέμα, για το θέμα του ιατρικού ελέγχου. Του ιατρικού ελέγχου, ναι. Συμφωνώ μαζί σας ότι πραγματικά δεν υπάρχει έλεγχος και δεν υπάρχει ενημέρωση το ποιος θα πάει να κάνει εγχείρηση, σε ποιο γιατρό, σε ποιο χειρουργό και τι επιτυχίες έχει. Λοιπόν, άκου να δεις. Και γι' αυτό έκανα πρόταση νόμου εγώ όταν ήμουν βουλευτής. Ξέρεις τι έγινε τότε στην Επιτροπή Υγείας που εξετάστηκε. Ήρθε ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος δια του Προέδρου του. Εντάξει, δεν ξέρω καν αν είναι ζωντανός ακόμα. Και μου έκανα σφοδρότατη επίθεση. Σφοδρότατη επίθεση. Ναι. Ότι έκθεσα τέτοιο θέμα. Εγώ, σαν βουλευτής. Ξέρεις, με δίκασαν κιόλας.
Με δίκασαν και με καταδίκασαν ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος πριν 25 χρόνια και ευτυχώς που πήγα στο ανώτατο και δικαιώθηκα. Ναι, υπάρχουν και τα δικαστήρια. Τα δικαστήρια. Ναι, κατάλαβες. Δηλαδή δεν υπάρχει έλεγχος. Πάεις εσύ τώρα, θέλεις να κάνεις μια εγχείρηση, το γόνατο σου. Μια αρθροσκοπική εγχείρηση. Ξέρεις τι κάνεις. Ρωτάς ένα φίλο σε εσύ που πήγε. Αν είναι καλό ο τάδε, ο αλφα. Όχι, αυτό είναι το καλό που λέτε. Ξέρεις. Το άλλο είναι ότι εμπιστεύεσαι στα μέσα κοινωνική δικτύωση. Ναι, τώρα κάνουν και διαφημίσεις. Ναι. Κάνουν διαφημίσεις τώρα. Πες με στο Facebook να δεις. Διαφημίσεις γιατροί. Είναι ο χειρούργος ο ένας, το ένας ο άλλος. Σου κάνω έτσι για τον προστάτη σου, για το, ρομποτική για τον προστάτη, το έναν, το άλλο, χείριση κύλης. Κατάλαβες. Ναι. Και δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Δεν υπάρχει κάτι που να λέει ότι, κύριε, εσύ κύριε Ματσάκη, είσαι γενικός χειρούργος. Ναι. Κάθε 5 χρόνια υπάρχει μία διαδικασία με την οποία καταχωρείς πόσες εγχειρήσεις έκανες α, β, γ. Πόσες. Έκανες 100, έκανες 5, έκανες καμία. Ποιες ήταν επιτυχημένες. Και ποιους από αυτές πόσοι είχαν επιπλοκές σοβαρές και πόσοι πέθαναν. Ναι, δεν υπάρχει. Κανένας δεν το ξέρει αυτό το πράγμα. Δεν το ξέρει αυτό το πράγμα. Ο μόνος έλεγχος, και είναι αυτό που εγώ σήκωσα το βάρος για τον έλεγχο, είναι ο ιατροδικαστικός. Ναι. Δηλαδή να λέω εγώ, κύριε, σε τούτη την υπόθεση υπάρχει θέμα ιατρικής αμέλειας. Δεν έκαμε σωστά η δουλειά του τάδε γιατρός. Να υποφέρω εγώ να με παίρνει να με παίρνουν στο πειθαρχικό του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου ότι κατηγορώ τους συναδέλφους μου, ενώ εγώ τη δουλειά μου κάνω. Ναι. Εντάξει. Και να πηγαίνω δικαστήριο εγώ και να προσπαθούμε να αποδείξουμε ότι έγινε ένα λάθος. Εντάξει. Που έπρεπε το σύστημα το ίδιο να το κάνει αυτό για να προστατεύει τους πολίτες. Ναι. Και εγώ σας λέω σήμερα. Μπορεί να υπάρχουν άριστοι γιατροί. Υπάρχουν και μέτροι. Και υπάρχουν κακοί. Και κακοί. Όπως σε όλα τα επαγγέλματα. Σωστά. Σε όλα τα επαγγέλματα γίνεται αυτό. Ο πολίτης δεν τους ξέρει. Όχι. Ακούει μόνο από τον ένα και από τον άλλο. Ναι. Κύριε Ματσάκη, να επανέλθουμε λίγο στο θέμα του Θανάση και τη. Τι νομίζω ότι θα γίνεται από εδώ και μπρος. Τι θα γίνει από εδώ και μπρος. Θα ταλαιπωρηθεί και θα βασανιστεί κι άλλο η οικογένεια. Νομίζετε ότι αυτό που ανέφερε και ο φίλος τηλεθεατής προηγουμένως για τον αριστερόχειρα, δηλαδή είναι μέσα στην ίδια το πόρισμα της θανατικής ανάκλησης. Εγώ δεν μπορώ να πω. Ούτε είπα καμιά φορά για στραγγαλισμό αν ήταν κάποιος δεξιόχειρας ή αριστερόχειρα. Εγώ προσωπικά δεν το είπα ποτέ. Γνωρίζετε όμως. Ούτε γνωρίζω. Είναι η πρώτη φορά που ακούν το πράγμα. Εντάξει, δεν μπορώ να κρίνω γιατί δεν ξέρω τι θα γίνει. Το αριστερόχειρα το είχαμε διαβάσει παρεμπιπέδως. Δεν είναι κάτι καινούργιο. Το είπε η συγκεκριμένη παθολογοανατόμος που εξέτασε το ιωειδές οστούν στο μικροσκόπιο. Εντάξει. Ναι. Δεν ξέρω, δεν έχω δει ούτε την έκθεση της, ούτε την άκουσα στο δικαστήριο τι είπε, ούτε γνωρίζω, ούτε ξέρω, ούτε ξέρω τη γυναίκα αυτή. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Αν είναι αριστερόχειρας, κύριε Ματσάκη, ή δεξιόχειρας, θα φανεί, δηλαδή φαίνεται. Εγώ σας λέω, ποτέ δεν έκανα μια τέτοια διάγνωση. Θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο να. Εγώ θεωρώ ότι είναι δύσκολο να ελεγχθεί κάτι τέτοιο γιατροδικαστικά. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο. Τώρα, πώς το έκανε αυτή, δεν ξέρω. Εντάξει. Οπότε δεν μπορώ να κρίνω αν σωστά ή λαθασμένα το έχει κάνει. Εγώ προσωπικά λέω ότι εγώ δεν μπορώ να πω. Ναι. Ούτε είπα καμιά φορά. Ούτε μπορώ να σκεφτώ πώς μπορεί κάποιος να πει αυτό το πράγμα. Εγώ. Η δική μου άποψη. Σαν άποψη δική σας. Ναι. Αλλά αυτό είναι ένα κομμάτι της. Ναι, αλλά αν είναι αριστερόχειρας, τότε περιορίζεται ο κύκλος. Δηλαδή είναι ένα θετικό για τους ποινικούς ανακριτές. Ακούστε να σας πω. Τώρα το θέμα έχει γίνει πολιτικό ζήτημα. Ναι, είναι. Δεν είναι πλέον ιατροδικαστικό. Εντάξει. Δεν είναι καν θέμα δικαιοσύνης πλέον. Είναι πολιτικό. Πολιτική εκμετάλλευση από τώρα και στο εξής. Ή εδώ και αρκετόν καιρό. Εντάξει, το λοιπόν. Ήρθε ο πρόεδρος, λόγω της κατακραυγής που υπάρχει, της κοινωνικής κατακραυγής για αυτό το θέμα, διόρισε δύο ποινικούς ανακριτές. Μα είναι η τρίτη ή τέταρτη φορά που διορίζονται ποινικοί ανακριτές. Ναι, αλλά έχει υπάρχει ένα ποινικό, ένα πόρισμα, πόρισμα το οποίο λέει ξεκάθαρα ότι είναι δολοφονία. Ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το πόρισμα του Μάτσα και του Αλεξόπουλου κλπ. Έλεγε πολλά πράγματα παρόμοια.
τι έγινε, το πέταξαν στον κάλαθο των αχρήστων. Ναι. Πέταξαν. Δεν επέτρεψαν καν να δημοσιοποιηθεί εκείνο το πόρισμα. Δεν εδόθηκε καν. Ποιος κυρματσάκι? Ο Γενικός Εισαγγελέας. Ναι, γιατί όμως? Διότι η μητέρα του Θανάση είπε κάποιες αλήθειες προχτές. Είπε πολλές αλήθειες η μητέρα του Θανάση. Αλλά προχθές είπε και κάτι άλλο. Ή σήμερα, νομίζω, την άκουα ή χθες. Είπε ότι στη Γενική Εισαγγελία υπάρχει έναν κατεστημένο. Υπάρχουν κάποιες υψηλές θέσεις οι οποίοι ελέγχουν και κάποια πράγματα δεν φτάνουν στο επίπεδο του Γενικού Εισαγγελέα. Αυτό το λέω και εγώ εδώ και χρόνια. Όντως έτσι συμβαίνει. Υπάρχουν κάποιοι κάποιες, διότι είναι οι γυναίκες οι περισσότερες που είναι σε αυτά τα πόστα, εντάξει, είναι ένας μικρός αριθμός, οι οποίοι ελέγχουν το ποινικό δίκαιο. Τις αν ποινικές υποθέσεις. Αν ήταν καλύτερα, δεν είναι καλύτερα. Δηλαδή, να μην διαχωρίζουμε τους άντρες τώρα και τις γυναίκες και παρεξηγηθούμε. Μα δεν υπάρχει. Κύριε Ματσάκη, είναι άνθρωποι όλοι και έχουν ένα κοινό. Ναι, και έχουν δύο πόδια, έχουν δύο πόδια και δύο χέρια, λοιπόν, και δύο μάτια. Ναι. Δεν είναι αυτό που είπα. Ναι, εγώ είπα ότι τη χάνει αυτή, για να ξέρει και ο κόσμος, τη χάνει αυτού που ξέρω εγώ τουλάχιστον σε αυτά τα πόστα. Να είναι γυναίκα, ιδιαίτερα στην υπόθεση αυτή. Ναι. Την ονόμασαν. Ο Μπάτσας προχθές σε πρόγραμμα στις ΕΚΜΕΣ είπε και το όνομα της. Ναι. Εντάξει, ναι. Που ξέρει καλύτερα ο Μπάτσας, διότι ήταν όταν εργαζόταν σαν εισαγγελέας ο Μπάτσας. Και ήταν υπό του η συγκεκριμένη δικηγόρος της Δημοκρατίας. Εντάξει, και ξέρει. Και την ονόμασε, το είπε. Ναι. Να, λοιπόν. Οπότε υπάρχει αυτό το κατεστημένο μέσα στη Γενική Εισαγγελία. Και κάποια πράγματα ελέγχονται από αυτό το κατεστημένο. Χωρίς πολλές φορές να φτάνουν στα αυτιά του Γενικού Εισαγγελέα. Αν θα έφτανε στα αυτιά του Γενικού Εισαγγελέα, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα? Μπορεί ναι. Μπορεί ναι. Εγώ θεωρώ. Εγώ θεωρώ μπορεί ναι. Αλλά ο Γενικός Εισαγγελέας έχει να κάνει με χιλιάδες υποθέσεις. Ναι. Διότι στην Κύπρο το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να πηγαίνουμε δικαστήριο. Ναι. Και έναν από τα μεγάλα προβλήματα είναι ότι έχουμε χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες υποθέσεις και σαν αποτέλεσμα για να δικαστεί μια υπόθεση παίρνει χρόνια. Σωστά. Ξέρετε ότι εγώ αυτή τη στιγμή έρχονται υποθέσεις στα δικαστήρια που έγιναν πριν 10 και 12 χρόνια και τώρα ξεκινούν. Μετά από 10-12 χρόνια. Λοιπόν, πάμε σε τηλεθεατές. Παρακαλώ να ακούσουμε εδώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Μπορώ να μιλήσω λίγο με τον κύριο Μάριο? Βεβαίως μπορείτε. Σας ακούει ο κύριος Ματσάκης, όπως σας ακούμε και όλοι μας. Κύριε Ματσάκη μου, αγαπητέ άνθρωπε μου, είμαι ο Χριστόφορος Καλαϊτζίδης. Ναι. Μάλιστα. Εσύ υπέφερες και εσύ. Ξέρεις το θέμα καλά. Θυμόσαστε τη Χριστίνα Καλαϊτζίδου την υπόθεση? Θυμάμαι την. Ναι. Δεν σας ακούω πολύ καλά. Την υπόθεση του... Κάνει επιστροφή η ομιλία. Ναι. Θυμάμαι την υπόθεση που έγινε και μετά άλλαξαν τα δεδομένα κλπ. Κύριε Ματσάκη, η νομική υπηρεσία ναι. Ούτε καν δεν ασχολήθηκε με το θέμα. Έτσι, Μάλιστα. Τι να σας πω, είναι αυτά τα πράγματα που συζητάμε. Αυτά τα πράγματα που συζητάμε, ναι. Να, εδώ ο άνθρωπος. Το μόνο που ανακάλυψα όλη την αληθινή αιτία του θανάτου της κόρης μου ήμουνα εγώ. Ναι. Ήταν η υπόθεση στη Δερίνια, έτσι. Μ' ακούτε? Κύριε Καλαϊτζίδη, μας ακούτε? Ακούω, λίγο δύσκολα, μας ακούω. Ναι. Ναι, είναι η υπόθεση στη Δερίνια, ναι, ναι. Κύριε Ματσάκης, έτσι. Ναι. Σε αυτή την υπόθεση, για να συγγνώμη κύριε Καλαϊτζίδη, απλώς για να ξέρουν οι τηλεθεατές, η κοπέλα βρέθηκε νεκρή στο κρεβάτι στη Δερίνια. Έκανε την αυτοψία η κυβερνητική ιατροδικαστής Ελένη Αντωνίου. Αν κάνω κάτι λάθος, κύριε Κλατζή, πέστε μου. Όχι, όλα λέτε σωστά. Και είπε ότι ο θάνατος προήλθε λόγω της πυρκαγιάς που έγινε και από την εισπνοή των τοξικών αερίων της πυρκαγιάς. Η οικογένεια είπε δεν πίστεψε και σωστά. Και μερικούς μήνες αργότερα και όταν το σώμα είχε μεταφερθεί πίσω στην Ελλάδα, έτσι κύριε Καλαϊτζή, ναι. Διετάχθη εκταφή κάπου στη Βόρεια Ελλάδα. Στη Βόρεια Ελλάδα νομίζω έγινε. Διετάχθη εκταφή και έγινε
Επαναδιαιρέμε. Κύριε Μαρίε. Ναι. Ακούτε. Ναι. Το θέμα είναι διότι δεν μου έδιναν η άδεια εκταφής. Ναι, δεν έδινε άδεια εκταφής ο Γενικός Εισαγγελέας να γίνει στην Κύπρο. Και έγινε στην Ελλάδα. Ούτε οι Κυπριακές Αρχές, ούτε η Ελλάδα. Μάλιστα. Στο τέλος όμως έγινε η εκταφή, έτσι. Εγώ δεν είχα να μίξει στην υπόθεση. Ναι. Τώρα απλώς σου γνωρίζω... Να αποχαιρετήσουμε τον κύριο Καλά. Έγινε μέσω δημοσιογραφίας. Α, ο Μάκης Τριανταφυλόπουλο με βοήθησε. Μάλιστα. Ωραία. Μάλιστα. Κύριε Καλατζή, να σας αποχαιρετήσω. Ακούστε τα σχόλια από την τηλεόραση. Ναι. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα να έχετε. Λοιπόν, τέλος πάντων, για να συντομεύουμε, έγινε εκταφή στην Ελλάδα, έγινε διερεύνηση στην Ελλάδα και απεφάνθησαν ότι δεν ήταν ατύχημα, αλλά ήταν δολοφονία. Και στο τέλος απεδείχθη ότι αυτό είχε συμβεί. Ο σύζυγός της την είχε σκοτώσει και είχε βάλει φωτιά στο κρεβάτι, σε διάφορα σημεία μάλιστα του κρεβατιού, για να φανεί ότι ήταν λόγω της υπηκά. Ακόμα ένα παράδειγμα των λαθών της ιατροδικαστικής υπηρεσίας. Τότε ήταν η Ελένη Αντωνίου. Δεν ξέρω αν είχε υποστεί καμιά επίπτωση από αυτό, ναι, γιατί ναι. Πολλά πράγματα έγιναν λαθασμένα. Ναι. Αλλά τίποτα δεν γίνεται στην Κύπρο. Το θέμα είναι ότι αυτό που είπαμε και προηγουμένως, κύριε Ματσάκη, ότι εκείνο που ανησυχεί είναι τουλάχιστον όταν συμβαίνει ένα γεγονός να γνωρίζει η κοινωνία και οι συγγενείς ειδικά γιατί έγινε αυτό το πράγμα. Μίκη, δηλαδή, άκου να δεις. Σου μιλώ στον ελληνικό επειδή σε ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Να μου μιλάτε στον ελληνικό. Και επειδή κάνουμε έτσι μια φιλική κουβέντα τώρα. Αυτή η υπόθεση πάει πίσω πολλά χρόνια. Εντάξει, το λοιπόν. Ακούσατε να έχει τιμωρηθεί κανένας. Ακούσατε να έχει τιμωρηθεί κανένας. Ερευνήθηκε στην Κύπρο και είπαν ότι ήταν πυρκαγιά, ατύχημα. Απεδείχθη ότι δεν ήταν ατύχημα. Ήταν δολοφονία. Ακούσατε να έρθει κανένας και να πει, κύριε, εσύ. Καλά, δεν προχωρήσει ύστερα η έρευνα για να υπάρχουν συλλήψεις. Και νομίζεις ότι θα γίνει τίποτε τώρα με την υπόθεση του Θανάση. Εγώ σου λέω ότι θα ξεκινήσει τώρα μια ποινική διερεύνηση. Ναι, αλλά η οποία θα κρατήσει μόνο 2 με 3 μήνες. Έτσι λένε πάντα. Έτσι λένε πάντα. Εδώ, εχθές άκουα τον δικηγόρο, τον Χρήστο τον Κληρίδη, μου λέει, κοίταξε, θα πρέπει να πιάσουν καταθέσεις από όλους όσους ήταν στο στρατόπεδο εκείνη την ημέρα. Δεν ήταν πολύ, γιατί ήταν περίπου γύρω στους 30, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό λέχθηκε, αυτός ο αριθμός λέχθηκε. Είναι εύκολο να βρεις τώρα 30 στρατιώτες πριν 19 χρόνια που ήταν στο στρατόπεδο εκεί, και να τους γυρέψεις, άλλος είναι Αγγλία, άλλος είναι Γερμανία, άλλος είναι ξέρω πού, και να τους πιάσεις καταθέσεις και να κάνεις όλη αυτή τη δουλειά. Αν θέλει να κάνει κάποιος μια σωστή δουλειά, θα την κάνει. Θα την κάνει, αλλά θα πάρει μήνες. Εγώ στο λέω, ναι. Θα πάρει μήνες. Και στο τέλος της ημέρας, εγώ σου λέω ότι αμφιβάλλω αν θα γίνει κάτι. Αμφιβάλλω αν θα γίνει κάτι. Γιατί ο χρόνος τα έχει σβήσει, εννοείται. Κύριε Ματσάκη, τα στοιχεία ή όχι. Ή δεν υπάρχει θέληση. Κοίταξε. Ή δεν θα υπάρχει θέληση. Κοίταξε. Υπάρχουν δύο πράγματα σε αυτήν την υπόθεση. Υπάρχουν δύο πτυχές. Η μία πτυχή είναι αν όντως ήταν δολοφονία, που αυτό λέει η θανατική ανάκριση, να βρεθούν και είναι οι ένοχοι. Έτσι δεν είναι. Και είναι οι δράστες. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι να διελευκανθεί γιατί πήγε στραβά αυτή η υπόθεση. Ναι, γιατί δεν είχε διαλευκανθεί από την αρχή. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι ήδη έχουμε καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ότι δεν κάναμε σωστά τη δουλειά μας. Μετά την εκταφή όμως ο Λιψάνου έχει αποδειχθεί ότι... Το 20 έγινε αυτό που σας είπα, 19-20, έγινε η καταδίκη της Κύπρου. Ναι. Τι έκαναν μέχρι σήμερα. Τι έκαναν, σας ρωτάω. Ξέρετε, ακούσατε να καταδικάσετε κανένας ότι δεν έκανε σωστά η δουλειά του. Ακούσατε. Εγώ δεν άκουσα. Θα ακούσετε. Όχι. Ελπίζω ότι θα ακούσουμε. Όσον αφορά τους ενόχους, λέω, εγώ προσωπικά δεν έχω εκφράσει άποψη, αλλά σύμφωνα με το πόρισμα της θανατικής ανακρίτριας, που μπορεί να αφισβητηθεί, μπορεί και δεν ξέρω τι, θα πρέπει να δουν αν μπορούν να βρουν τους ενόχους. Ούτε αυτό είναι εύκολο μετά από 19 χρόνια. Συνηγορείτε ότι είναι δολοφονία. Εγώ δεν συνηγορώ με τίποτε. Εγώ, ναι. Εγώ το πόρισμα που έδωσα το 12 ήταν ότι τα αίτια θανάτου ήταν προσδιορίστα. Διότι δεν είχα ενώπιον μου οτιδήποτε άλλο. Ναι. Εντάξει. Δεν είχα ενώπιον μου οτιδήποτε άλλο.
ακούω αυτά που ακούς και εσύ, Μίκη. Μάλιστα. Εντάξει. Οπότε, σαν ιατροδικαστής που θέλω να είμαι σωστός με το επάγγελμά μου και με τον εαυτό μου, δεν μπορώ να πω προσωπική άποψη για κάτι που δεν γνωρίζω. Σωστά. Βεβαίως, σέβομαι την απόφαση του δικαστηρίου. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Αλλά προσωπικά εγώ, σαν ιατροδικαστής, δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη εφόσον δεν έχω ενώπιον μου τα δεδομένα. Ναι. Κύριε Ματσιάκη, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Ξεκινήσαμε πολύ διαφορετικά στην αρχή, μετά μπήκαμε μα στο όλα θέμα. Αυτά συνδέονται. Όλα συνδέονται. Όλα συνδέονται. Σου όλα είπα, συνδέονται. Επανερχόμαστε στο θέμα ότι ζούμε σε μία ζούγκλα. Και δυστυχώς έχουμε τη μάχη. Γι' αυτό μένουμε περισσότερο ώρες στο σπίτι μας, γιατί έχουμε μας άγρια θηριά. Μα δεν είμαστε, επειδή ζούμε, είμαστε στο σπίτι μας, είμαστε πιο ασφαλείς, νομίζεις. Νομίζω ότι εδώ όταν... μπήκα, γιατί εδώ στο Στρόβολο δεν μπήκα στο σπίτι του ανθρώπων και τους δολοφόνησαν και τους δύο, τους έσφαξαν. Έσφαξαν το αντρόγινο ναι. μέσα ναι, ναι. στο σπίτι του. Ήταν ασφαλισμένοι μέσα στο σπίτι του. Ναι. Λοιπόν, οπότε ζούμε σε μια ζούγκλα. Εντάξει, έχουμε φτάσει στο σημείο να αγωνιζόμαστε μόνο για τα λεφτά. Μόνο για τα λεφτά. Εντάξει, για να καλυτερέψουμε, να πιάσουμε περισσότερα λεφτά. Νομίζουμε ότι θα καλυτερέψει η ζωή μας με τα πιο πολλά λεφτά. Αυτό κάνουν όλοι. Εντάξει, και δεν το κάνουν όλοι. Το κάνουν κάποιοι. Καθ' υπερβολήν το είπα για να δώσω έμφαση. Το κάνουν οι περισσότεροι. Οι περισσότεροι. Λοιπόν, και έχουμε έναν αγώνα μεταξύ του καλού και του κακού. Πάντα υπήρχε αυτός ο αγώνας. Αυτό πάντα υπήρχε. Αυτή τη στιγμή το κακό υπερισχύει του καλού. Σωστά. Οι εγκληματίες έχουν το απάνω χέρι. Αυτή τη στιγμή. Ναι. Και αν θέλεις το συζητήσουμε. Δεν το συζητήσουμε τώρα, αλλά αν το συζητήσουμε. Θα σου το αποδείξω 100%. Επειδή η κουβέντα μαζί σας είναι πολύ ενδιαφέρουσα, κύριε Ματσιάκη, ομολογουμένως, σε μια άλλη εκπομπή θα το διευθετήσουμε, αν θέλετε και εσείς, να συζητήσουμε τα κακώς έχοντα της κυπριακής, της κυπριακής κοινωνίας. Ναι, θέλουμε 10 μέρες. Προειδοποίηση. 10 μέρες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ, Μίκη μου. Να είσαι καλά. Να είστε καλά, κύριε Ματσιάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε πολύ λίγο κοντά μας η Ελίνα Φενερίδου, είναι πρόεδρος Σωματείου Παναγία Σουμελά. Θα μιλήσουμε για την γενοκτονία των ποντίων 105 χρόνια από τότε, από το 1919 μέχρι σήμερα, και τις διάφορες εκδηλώσεις οι οποίες θα γίνουν εδώ στην Κύπρο με αφορμή την γενοκτονία των ποντίων. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.